Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι σε ένα ακόμα Weekly Guide του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Είμαστε στην 14η εβδομάδα και η Πειραιώς ξανανοίγει για το κοινό. Επιστρέφουμε. Το φεστιβάλ έχει τη χαρά να παρουσιάζει το διεθνές του πρόγραμμα. Από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 10 Οκτωβρίου σας προσφέρουμε μια σειρά μοναδικών παραστάσεων από καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες που διαθέτουν ο καθένας τους μια πολύ προσωπική καλλιτεχνική γλώσσα. Πολλές από τις παραστάσεις που θα δείτε εδώ θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο φεστιβάλ, ενώ δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες που έχουμε απολαύσει στο παρελθόν, το ελληνικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει καλλιτέχνες που έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Δημιουργίες από τη Χιλή έως την Ισλανδία και από τη Γερμανία έως τον Καναδά παρουσιάζονται για πρώτη φορά, με το φεστιβάλ να υποδέχεται πολύ σημαντικά διεθνή ονόματα από το χώρο του θεάτρου, του χορού, της performance και της μουσικής. Sun and Sea, ήλιος και θάλασσα. Μια ηλιόλουστη μέρα σε μια ονειρεμένη, αμουδερή παραλία. Ένα μοσαϊκό από σώματα λιάζονται, τραγουδούν, αφηγούνται τις ιστορίες τους, ενώνουν τις φωνές τους και γίνονται ένας χορός. Μια τεράστια παραλία θα στηθεί εδώ, στην αίθουσα Δέλτα, και οι θεατές από ψηλά θα παρακολουθήσουν μια θεαματική όπερα performance. Στο σταυροδρόμι του θεάτρου, της όπερας και των οικαστικών τεχνών, η βραβευμένη το 2019 στην Biennale της Βενετίας παράσταση Sun and Sea αναδεικνύει με συγκινητικό τρόπο την αποξένωση από τη φύση που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Θέατρο Pieces of a Woman, κομμάτια μιας γυναίκας. Μετά την απομίμηση ζωής που είχε συγκλονίσει το φεστιβαλικό κοινό το 2018, ο κορυφαίος θεατρικός και κινηματογραφικός σκηνοθέτης Κορνέλ Μούντρουτσο επιστρέφει και υπογράφει ένα καθηλωτικό οικογενειακό δράμα με ηρωίδα μια γυναίκα στη σύγχρονη Βαρσοβία. Θέατρο, κύκλος Contemporary Ancients, η δίποδας της Μάγια Τσάντε σε σκηνοθεσία Τόμας Ωστερμάγερ, παγκόσμια πρεμιέρα. Αγαπημένος του ελληνικού κοινού, ο Τόμας Ωστερμάγερ επανέρχεται μετά από πρόσκληση του φεστιβάλ με τη βερολινέζικη Σάουμπίνε, αυτή τη φορά στην Επίδαυρο. Μία ανατρεπτική πρόταση που μεταφέρει την τραγωδία του Ειδίποδα στην εποχή μας, με όχημα όμως όχι το ίδιο το έργο του Σοφοκλή, αλλά ένα πρωτότυπο κείμενο με την υπογραφή της Γερμανίδας δραματουργού Μάγια Τσάντε. Με μια εξαιρετικά σύγχρονη ελλειπτική γραφή και μέσα από μια πλοκή που διατηρεί αμύωτο το suspense, παρακολουθούμε το κουβάρι του μύθου να ξεδιπλώνεται στην Ελλάδα του σήμερα, όπου μια οικογένεια Γερμανών βιομηχάνων κάνει τις διακοπές της. Μια μεγάλη στιγμή για το φετινό φεστιβάλ. Ιεροί λόγοι COVID-19. Εγκατάσταση από την Εμιλία Παπαφιλίππου. Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα της εγκατάστασης αυτής, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου. Εδώ και περίπου ένα μήνα, το μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου έχει υπάρξει το δημιουργικό σπίτι της Εμιλίας Παπαφιλίππου, η οποία μας προσκαλεί να συλλογιστούμε βηματίζοντας μέσα σε ένα πλέγμα από κλωστές.